Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Έχουμε και απόψε θεματάρα. Και ευχαριστώ πολύ τον φίλο Αλέξανδρο που μου έστειλε το email. Μου έδωσε την ευκαιρία να γνωριστώ και με το βιβλίο, αλλά και με την φιλοσοφία, την κοσμοθεωρία ή τον τρόπο προσέγγισης της συγγραφέως του, το βιβλίο Bad Therapy. Το σημερινό βίντεο έχει τίτλο Bad Therapy. Κακή θεραπεία ή είναι κακή η θεραπεία... και αναφέρεται στην κουλτούρα θεραπείας... ή στην κουλτούρα τραύματος... έτσι όπως την χαρακτηρίζει η δημοσιογράφος... Αμπίγκε Ιλ Σράιερ στο βιβλίο της «Bad Therapy»... το οποίο μας δίνει την χαρακτηριζει η δημοσιογραφος αμπιγκε σραιερ στο βιβλιο της bad therapy το οποιο μας δινει την ευκαιρια το email που έστειλε ο Αλεξάνδρος... αλλά και η δικιά μου ανασκόπηση του βιβλίου... για να τονίσουμε μερικά πολύ ουσιώδη ζητήματα... Που αφορούν στην ψυχοεκπαίδευση μας και αφορούν στο κτίσιμο μιας υγιούς προσωπικότητας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ψυχοθεραπείας, τα εργαλεία της ψυχοεκπαίδευσης με έναν τρόπο δημιουργικό. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα, γεια σου αγάπη μου. Είναι ένας από τους νεαρούς Συνδρομητέ στο κανάλι, ο οποίο μου έχει στείλει και ένα άλλο email που αποτέλεσε αφορμή για ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο στο εγγλέζικο το κανάλι. Τώρα που το θυμήθηκα, υπάρχει και το αγγλικό το κανάλι που σε κάποια φάση πρέπει να ξαναρχίσω να κάνω βίντεο γι' αυτό. Πάμε στο θέμα μα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για όσα κάνετε. Να σε καλά, μου. Εκτιμώ πολύ το έργο σα και παρακολουθώ τα βίντεο σα ασταμάτητα, τα οποία με έχουν βοηθήσει αφάνταστα και με έχουν εμπνεύσει να αρχίσω την ψυχοθεραπεία που χρειαζόμουν εδώ και χρόνια. Χαίρομαι. Θα ήθελα να σας αναφέρω μια άποψη που ίσως έχει κάποια σημεία τα οποία θα ήταν καλά για ξεκαθάρισμα σε ένα βίντεο. Ναι, είναι εξαιρετικά και γι' αυτό και το φτιάχνω αυτό το βίντεο σήμερα. Μια άποψη που έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλή στα τελευταία χρόνια και την οποία υποστηρίζει εν μέρη η δημοσιογράφος Abigail Schreier στο βιβλίο της Bat Therapy. Που με προβλημάτισε πολύ, αν και διαφωνώ με αυτήν. Υπάρχει άποψη ότι σήμερα υπερδιαγιγνώσκονται οι ψυχικές διαταραχές και ότι η παθολογικοποίηση ή η παθολογοποίηση απλών ανθρώπινων συμπεριφορών δεν μας προετοιμάζει για τις πραγματικές προκλήσεις της ζωής όπως ένας χωρισμός ή ένα πένθος. Ισχυρίζονται ότι οι δυσκολίες όπως ένας είναι φυσιολογικές και είναι καλύτερο να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι μας για να αναπτύξουμε προσωπικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης και να ενισχύσουμε την προσωπική μας ανάπτυξη. Επίσης υποστηρίζουν ότι αναλύοντας τα συναισθήματα μας υπερβολικά ή για πάρα πολύ χρόνο τα ενισχύουμε αντί να τα μειώνουμε αισθανόμαστε πιο αδύναμοι και αγχωμένοι μέσω αυτής της ενασχόλησης με τον εαυτό μας. Τονίζεται στο βιβλίο της ότι η ψυχοθεραπεία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια και σκοπό και ότι οι θεραπευτές εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες προσφέροντας περιττές υπηρεσίες σε όσους ίσως δεν τις χρειάζονται πραγματικά προτείνοντας ότι καλύτερα να βασιζόμαστε στη φυσική μας ικανότητα για κριτική σκέψη. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας σχετικά με αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ Αλεξανδρέ μου που έστειλε αυτό το email γιατί όπως είπα και προηγουμένως μου έδωσε την ευκαιρία να διαβάσω για αυτό το βιβλίο και να δω τις βασικές του ιδέες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Άμπιγκελ Σράιερ δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι ειδική ψυχικής υγείας, δεν είναι ειδικό ψυχική υγεία, Είναι Συγγραφέας και υπήρξε δικηγόρος προηγουμένως η οποία γράφει προκλητικά γραπτά πάνω στα θέματα του φύλου, της σεξουαλικότητας και της κουλτούρας και επίσης αρθρογραφεί σε διάφορα περιοδικά όπως είναι το The Wall Street Journal, το Newsweek και το GIGET και είναι η συγγραφέας του βιβλίου το οποίο έχει προκαλέσει controversy, του βιβλίου το οποίο έχει προκαλέσει αμφισβήτηση, το οποίο εκδόθηκε το 2020 και έχει τίτλο Irreversible Damage, The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Ανεπανόρθωτη ζημιά, η τρέλα για τη διαφιλικότητα η οποία παραπλανά τις κόρες μας. Δεν το γνωρίζω εκείνο το βιβλίο παρόλο που ε, θέλω να διαβάσω και για αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, οι βασικές ιδέες που έχει η Άμπιγκελ Σράιερ στο βιβλίο της είναι ότι υπάρχει πιθανώς μια σκοτεινή πλευρά στην κουλτούρα της θεραπείας. Και όταν λέει κουλτούρα της θεραπείας εννοεί την κουλτούρα που έχουμε σήμερα, που αναπτύσσουμε σήμερα στο σημερινό κόσμο φαντάζομαι ότι θα εννοεί και τη walk agenda έτσι όπως την ανέφερε μια εκλεγμένη πλέον πολιτικός Ελληνίδα σε ένα βίντεο που έχουμε σχολιάσει παλαιότερα και επιχειρηματολογεί στο βιβλίο της ότι υπάρχει η κουλτούρα της θεραπείας στη σημερινή κοινωνία στο σημερινό κοινωνικό διάλογο και κατά την άποψή της αυτή η κουλτούρα της θεραπείας καταστρέφει τις αντιστάσεις ενηλίκων και ανηλίκων οι οποίοι μαθαίνουν να κλαίνε και να κλαίγονται και να μην αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα τους καταφεύγοντας τη θεραπεία για να νιώσουν ανακούφιση, να νιώσουν μια χαλάρωση ή να νιώσουν καλύτερα. Λοιπόν, αναφέρει η Άμπιγγελ αναφερει η τον όρο Ιατροgenesis, είναι ένα ιατρικό όρο, παθολογοποίηση το έγραψε ο Αλέξανδρο, είναι και παθολογικοποίηση ο σωστό όρο, δεν τον γνωρίζω. Ο οποίο αυτό ο όρο αναφέρεται στο γεγονό ότι μπορεί να υπάρχουν αρνητικέ συνέπειε σε ιατρικέ παρεμβάσει. Όσον αφορά στη ψυχολογία και στη ψυχοθεραπεία, η Σράιερ επιχειρηματολογεί ότι όταν δίνουμε θεραπεία σε νεαρούς ανθρώπους και τους δίνουμε ανακούφιση και παρηγοριά για τα συναισθήματα τους, όταν δίνουμε εγκυροποίηση στα συναισθήματα τους, τότε τους δημιουργούμε πρόβλημα και δεν τους βοηθούμε να αναπτύξουν resilience, να αναπτύξουν δηλαδή ψυχική ανθεκτικότητα και να οριμάσουν μεγαλώνοντας. Και έχει και διάφορα παραδείγματα μέσα στο βιβλίο της, το οποίο είναι βασισμένα πάνω στο αφήγημα του ότι ο καινούριος τρόπος σκέψης ή η πολιτική ορθότητα καταστρέφει την κοινωνία και δημιουργεί ανθρώπους αδύναμους, εύθραυστους, οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν. Μπορώ να κατανοήσω το ιδεολογικό σκεπτικό μέσα στο οποίο γράφει η Σράιερ αυτό το βιβλίο. Όμως παρόλα αυτά όλα όσα γράφει και αυτά τα επιχειρήματα της μπορούν να αποτελέσουν τροφή για σκέψη. Λέει ότι υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις ψυχοθεραπευτικές που εγώ θα έλεγα πως δεν είναι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά είναι προσεγγίσεις κάποιων life coaches Κάποιων συμβούλων πνευματική ανάπτυξη ή προσωπική ανάπτυξη ή κάποιων γκουρού, οι οποίοι δεν είναι επιστήμονε, δεν είναι επαγγελματίε ψυχική υγεία. Κάνουν κάτι διαφορετικό. Το έχω πει και άλλε φορέ. Ότι υπάρχουν life coaches ή εμψύχωτε ζωή, οι οποίοι είναι ευσυνείδητοι, οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται ήδη τακτικά, οι οποίοι ψυχοθεραπεύονται ήδη και είναι πολύ προσεκτικοί, ώστε η όποια προσέγγιση του για εμψύχωση ζωή να μην προκαλέσει ζημιά στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουν. Δεν είναι όμως όλοι οι life coaches έτσι. Δεν θέλω να καταργήσω έναν ολόκληρο κλάδο επαγγελματιών, όμως είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει τεράστια ευθύνη για κάποιες από τις απόψεις τοξικής θετικότητας που κυκλοφορούν στην κοινωνία και για κάποιες προσεγγίσεις τεμπέλικες και εγωκεντρικέ, που με το γενικότερο πνεύμα του ναρκισισμού και του αισθήματος κυριότητας. Λέει εδώ αυτή η Σράιερ ότι κάποιες θεραπείες οι οποίες δίνουν έμφαση στη συναισθηματική ασφάλεια και στην αποφυγή του ρίσκου και του κινδύνου αποθαρρύνουν τους νεαρούς ανθρώπους από το να παίρνουν υγιή ρίσκα όπω να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα ή να βγαίνουν έξω από το comfort zone του. Σε καμιά περίπτωση δεν το κάνει αυτό μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι βασισμένη πάνω στην επιστήμη τη ψυχολογία και είναι έγκυρη επιστημονικά. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να το κάνουν αυτό, όπω είπα και προηγουμένω, κάποιοι life coaches ή ίσω κάποιοι ψυχολόγοι, οι οποίοι να μην είναι ψυχοεκπαιδευμένοι ήδη, να μην είναι ψυχοθεραπευμένοι ήδη... και να ασκούν το λειτουργήμα του ψυχολόγου ως επάγγελμα. Διαφωνώ με την άποψή της ότι η θεραπεία δημιουργεί αδύναμους ενήλικες. Η δική μου άποψη και η δική μου πείρα μέσα από το impact... μέσα από την επίδραση που έχει η δικιά μου δουλειά ψυχοεκπαιδευτική στο διαδίκτυο... Η και οι εμφανίσει μου παλαιότερα στην τηλεόραση, ή ακόμη και οι τρει τηλεοπτικέ σεζόν που είχα τηλεοπτική εκπομπή στην Κυπριακή τηλεόραση, ή ακόμη και οι απαντήσει που έχω δώσει χιλιάδε απαντήσει σε email νεαρών ανθρώπων από το 2011 μέχρι το 2023, για 12 χρόνια που δεχόμουν και απαντούσα email, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Να ενδυναμώνονται οι άνθρωποι, να παίρνουν το θάρρο να παίρνουν ρίσκα να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους και να εξελίσσονται. Στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου της, η Σράιερ μιλά για την κουλτούρα του τραύματος, η οποία κουλτούρα τραύματος μας θυμίζει λίγο, <laughs> λίγο τον όρο ε, «οκαγέντα». Η κουλτούρα του τραύματος λέει, είναι ότι. Ε, λόγω της θεραπείας και στα σχολεία και στα σπίτια και παντού δίνεται έμφαση στο τραύμα ε, και λέει ξε, μέσα στο βιβλίο της ότι με το να εστιάζουμε συνεχώς στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να έχουμε πληγωθεί ή να έχουμε καταπιεστεί, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χάσουμε την ικανότητα να δούμε τις δικές μας δυνάμεις και τη δική μας ψυχική ανθεκτικότητα. Διαφωνώ κάθετα. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να έχει αυθεντικό resilience, αυθεντική ψυχική ανθεκτικότητα, πρέπει πρώτα να αναγνωρίζει τα τραύματά του, να εντοπίζει τα τραύματά του, να κάνει ουσιαστική θεραπευτική δουλειά με τα τραύματά του και μετά τότε μπορεί να έχει όσο resilience θέλει. Εάν όμω δεν αντιμετωπίζει τα τραύματά του, δεν αναγνωρίζει τα τραύματά του και δεν τα δουλεύει, όση προσπάθεια και να κάνει, όσε θετικέ δηλώσει και να απαγγείλει, σε όσου life coach και να πάει, όσα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και αν δει, δεν θα μπορέσει ποτέ ουσιαστικά να ανανύψει. Δηλαδή, το να αγνοήσουμε το τραύμα και στην ουσία να βάλουμε ένα επίδεσμο πάνω από το τραύμα χωρίς να βάλουμε φάρμακο, χωρίς να το καθαρίσουμε από το οποίο, χωρίς τίποτα και μετά να, να βάψουμε το δέρμα μας σαν να είναι κανονικό και να πούμε δεν έχω τραύμα δεν θα λύσει το πρόβλημα Αντιθέτω, η πληγή η οποία θα καλυφθεί θα αρχίσει να σέπεται και να προκαλήσει το αντίστοιχο της σωματικής ψεψεμίας στη ψυχική ψεψεμία. Διαφωνώ κάθετα με την άποψη ότι αν δίνουμε έμφαση στο ότι το ψυχικό τραύμα δημιουργεί προβλήματα, δημιουργούμε αδύναμους ανθρώπου. Είναι το αντίθετο. Και γι' αυτό σα λέω ότι παίζει ρόλο η συγγραφέα τι ιδεολόγημα και τι κοινωνικό αφήγημα και ιδεολογικό αφήγημα έχει. Είναι τη άποψη ότι παλιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα, όπου οι άνθρωποι. Έλεγαν δεν πειράζει αν μας σάπιζε στο ξύλο ο πατέρας μας Όλοι έφαγαν ξύλο και γίναν άνθρωποι Δεν πειράζει αν ο άντρας μας μας απατά ή η γυναίκα μας μας απατά Όχι, αν η γυναίκα μας μας απατά με βάση το παλιό σκεπτικό πειράζει Αν ο άντρας μας, απατά δεν πειράζει άντρας είναι Και ούτω καθεξής Πάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα που θέτει η Κράιερ. Λέει ότι η κουλτούρα ενσυναίσθησης έχει μια σκληρότητα και εκεί πέρα ε, πραγματικά ε, δείχνει όλη της την ενσυναίσθηση και όλη της τη συμπάθεια στους ανθρώπους οι οποίοι πάνε online, κράζουν άλλους ανθρώπους, γράφουν τοξικά σχόλια, συμπεριφέρονται με ανταγωνιστικότητα, συμπεριφέρονται με nagging, συμπεριφέρονται χρησιμοποιώντας όπλα ψυχολογικού πολέμου όπως τον gaslighting, τον τρόπιασμα και ούτω καθεξής, και αυτοί οι καημένοι τραυματίζονται γιατί γίνονται κάνσελ. Όχι, μάνα μου. Πραγματικά δυνατό άνθρωπο είναι εκείνο ο οποίο μπορεί να διαχειριστεί και τι σκέψει του και τα λόγια του και μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλει να εκφράσει με έναν τρόπο δημιουργικό και υγιή για όλου. Για να το κάνει αυτό όμω, δηλαδή να μην προτρέχει η γλώσσα του τη διανίας του, πρέπει να είναι ουσιαστικά δουλεμένος. Πρέπει να έχει κάνει πνευματική εσωτερική δουλειά. Για να μπορεί ένας άνθρωπος να μιλάει και να μην μπορεί κανένας να τον πιάσει σε αυτά που λέει. Για παράδειγμα λέμε τώρα. Κάποιος μπορεί να έχει ένα επάγγελμα ή ένα λειτουργήμα στο οποίο να μιλάει για ώρα. Να μιλάει μπροστά από μια κάμερα ή να μιλάει μπροστά από ένα ανοιχτό ακροατήριο. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να μιλήσει για 20 λεπτά, 30 λεπτά, 40 λεπτά Χωρίς να πέσει σε λάκους του στυλ Χρησιμοποιεί ρητορική μίσους ή χρησιμοποιεί τοξικό λόγο ή χρησιμοποιεί κακοποιητικό λόγο για να μπορέσει να το κάνει, σημαίνει ότι μέσα του έχει κάνει για πολύ καιρό δουλειά με τον εαυτό του και έχει ξεριζώσει την τοξικότητα από μέσα του, έχει ξεριζώσει τη δεικτικότητα από μέσα του, έχει ξεριζώσει την όποια αρνητικότητα από μέσα του, οπότε δεν κινδυνεύει ο καημενούλη όταν θα γράψει ένα σχόλιο στο Facebook ή στο Instagram ή οπουδήποτε αλλού, ή στο Twitter, δεν ξέρω, στο X, ή ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο από ένα κανάλι στο YouTube δεν κινδυνεύει να τραυματιστεί επειδή θα μπει σε απόκρυψη ή θα γίνει cancel. Στο δικό μας το κανάλι όποιοι γράφουν τοξικότητες μπαίνουν σε απόκρυψη. Σε άλλα social media, αναλόγως και της κοινωνικής έκτασης που έχει μία ανάρτηση και πόσοι άνθρωποι θα τη δουν, μπορεί κάποιο να γίνει ακόμη και cancel. Και cancel σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε μια ψηλή θέση γιατί στην κοινωνία και στην στον τρόπο με τον οποίο τον έβλεπαν οι άνθρωποι τι σπουδαίος αυτός ο τραγουδιστής που έχει καλή δουλειά ή αυτός ο πολιτικός ή αυτός ο καλλιτέχνης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο αν βγει και πει κακίες, αν βγει και δείξει μίσος για τον άνθρωπο, μίσος για ομάδες του πληθυσμού και μετά ακυρωθεί, γίνει cancel ή δίρει τη γυναίκα του και τη μαυρίσει στο ξύλο και ε, γίνει θέμα στα social ότι αυτός είναι άνθρωπος που δέρνει τη γυναίκα του ή αυτή είναι η γυναίκα που δέρνει τον άντρα της και ακυρωθεί, ο καημένο είναι θύμα κατά τη Schreier της κουλτούρας ενσυναίσθησης. Η γνώμη μου είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ψυχοεκπαιδεύεται και κάνει πνευματικό αγώνα, και κάνει ψυχοθεραπεία με έναν ψυχολόγο... ο οποίος να έχει γνώση όλων αυτών των θεμάτων της ψυχοεκπαίδευσης... και των εξελίξεων της επιστήμης της ψυχολογίας... δεν κινδυνεύει ούτε cancel να γίνει, ούτε να παρεξηγηθεί. Επίσης, αν ένας άνθρωπος έχει καλές προθέσεις και αγνές προθέσεις... ο τρόπος με τον οποίο θα εκφραστεί, ξαναλέω, δεν θα παρεξηγηθεί. Και αν παρεξηγηθεί, η απόκριση του θα είναι τέτοια η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανέβασμά του στα μάτια των άλλων παρά σε ακύρωση cancel. Παράδειγμα το πρωινό βίντεο. Δείτε το πρωινό βίντεο, το βίντεο που ανέβηκε σήμερα, που είναι η αποκρίση των δύο κοπέλων, τις οποίες εντός εγωγικών έκραξα στο χθεσινό βίντεο. Δείτε το βίντεο που ανέβηκε σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα, Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2024. Στη συνέχεια το βιβλίο τη Schreier μιλάει για τον gentle parenting και το cultural shift. Υποστηρίζει ότι οι γονεί πρέπει να επιστρέψουν στην αυστηρότητα και στην πειθαρχία που χρησιμοποιούσαν σε παλιότερε εποχέ, σε παλιότερε δεκαετίε. Και επίση υποστηρίζει ότι εάν προσπαθούμε να βρούμε τα αίτια πίσω από την προβληματική συμπεριφορά των παιδιών μας, με αυτόν τον τρόπο τους δίνουμε αλόθη, και τους δίνουμε ε, δικαιολογία για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι παλιοχαρακτήρες. Δεν είναι εντελώς λάθος σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι χρειάζεται οι γονείς να βάζουμε όρια, ότι χρειάζεται οι γονείς να έχουμε αυστηρότητα, αλλά αυστηρότητα με αγάπη και όχι αυστηρότητα με σκληρότητα. Γιατί η πειθαρχία που ασκούσαν οι γονείς σε προηγούμενες εποχές ήταν όρια με σκληρότητα, όρια με εκδικητικότητα, όχι πειθαρχία με αγάπη. Επίσης υποστηρίζει κιόλας ότι εάν δεν τιμωρεί τα γόρια, τους αρνείσε την ικανότητα, την ευκαιρία να αναπτύξουν παραδοσιακά χαρακτηριστικά ρενοπότητας όπως τη σκληρότητα, την ανεξαρτησία, να βασίζονται στον εαυτό τους και ότι το gentle parenting όπως το περιγράφει, το απαλό, η απαλή γονεϊκότητα μπορεί να συνεισφέρει σε μια κρίση που έχουμε σήμερα στην αρενοπότητα, crisis of masculinity και να αφήνει τους νεαρούς άνδρες να νιώθουν χαμένοι και παρασυρμένοι. Πραγματικά προτιμώ τα παιδιά σήμερα, τα οποία έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα μέσα από τον gentle parenting και μέσα από τις πολλές πηγές πληροφόρησης που έχουν από το διαδίκτυο, όπως και το κανάλι μας είναι μια τέτοια πηγή πληροφόρησης, προτιμώ τους νεαρούς σήμερα και τις νεαρές σήμερα, οι οποίοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τα τραύματά τους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα λάθη των γονιών τους και οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τους καλύτερους γονείς, μπορεί να μην νιώθουν ασφάλεια επειδή οι γονείς τους δεν γνωρίζουν πώς να τους βάλουν όρια με αγάπη και να τους πειθαρχήσουν με αγάπη, έχουν όμως μια δυνατότητα να βγουν από το βούρκο στο οποίο βρίσκονται. Παρά παλαιότερους άνδρες, άνδρες παλιά σκοπής, οι οποίοι μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρχε πλήρης απαξίωση των συναισθημάτων τους Υπήρχε αυστηρότητα που τους έκανε άντρε, που τους έκανε δυνατούς, που τους έκανε ανεξάρτητους Και όμως μέσα τους δεν ήταν παρά εξαιρετικά βασανισμένοι άνθρωποι Ένας τέτοιο άνθρωπος, θα τον πω γιατί όλοι νομίζω έχουμε ασχοληθεί από μακριά με το χαρακτήρα του ήταν και ο Ωνάση, ο γνωστό Νάση, ο οποίο ήταν ο Αριστοτέλη ο οποίο ήταν πάρα πολύ πλούσιο Έλληνα, ο οποίο έχει, νομίζω, όλοι έχουμε ακούσει το όνομα του Ωνάση, την ιστορία του Ωνάση, ο οποίο είχε ξεκινήσει από τη Σμύρνη και από ό,τι φαίνεται στη βιογραφία του, είχε μεγαλώσει με πολύ σκληρό τρόπο, με τον παραδοσιακό τρόπο, τον αυθεντικό τρόπο, τον masculine τρόπο που θέλει η Σράιερ για του άντρε τη εποχή μα. Άμα διαβάσει κανεί τη βιογραφία του Ονάση και δει πώ συμπεριφέρονταν τι γυναίκε του Ονάσι, θα φρίξει. Και δει και πώ εξελίχθηκαν τα παιδιά του Ονάση, επίση θα φρίξει. Ο Ονάση όμω είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, ο οποίο δεν είχε gentle parenting, είχε tough parenting, disciplinary parenting, είχε αυστηρή γονεϊκότητα, είχε πειθαρχημένη γονεϊκότητα, του έβαζαν αυστηρέ πειθαρχίε οι γονεί του. Είχε resilience, είχε ψυχική ανθεκτικότητα, είχε αυτονομία, είχε, είχε, είχε και καταγάμισε και τη ζωή των γυναικών του και των παιδιών του και ούτω το καθεξή. Θα ήταν ενδιαφέρον σε κάποια φάση, επειδή με ενδιαφέρουν οι βιογραφίε, να μελετούσα τι βιογραφίε κάποιων διασύμων και γνωστών και να τι σχολίαζα σε βίντεο από μια ψυχοεκπαιδευτική σκοπιά. Για πείτε μου, αν θα σα ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Και. Ε, Συνεχίζει η Σράιερ και λέει ότι τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα και αυτό δεν μπορεί να γίνει ε, με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν οι γονείς τα παιδιά του σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι ε, έχει δίκιο ότι κάποιοι γονείς είναι ε, αδύναμοι να αναλάβουν τον γονεϊκό τους ρόλο ...και είναι είτε υπερπροστατευτική, είτε υπερεμπλεκόμενη, είτε υπερελαστική... ...θεωρώ όμως ότι η λύση δεν είναι η επιστροφή στην παλιά καλή πειθαρχία... ...αλλά η λύση είναι η ουσιαστική ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία των γονέων... ...αλλά και των παιδιών. Σε μια περίληψη του βιβλίου της, η Σράιερ προσκαλεί τους γονείς, τους δασκάλους και τους φροντιστές να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της παροχής αγάπης και υποστήριξης και της ενθάρρυνσης της ανεξαρτησίας, της δυνατότητας να μάθουν τα παιδιά από τις δυσκολίες κλπ. Ε, λέει η Σράιερ ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να εξελιχθούν στη ζωή τους δυνατά και να μην τους υπερπροστατεύουμε και να τους δώσουμε μυαλά, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν α, δεξιότητες για να τα βγάζουν πέρα στη ζωή. Συμφωνώ με το ότι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας έτσι, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις αντικσότητες της ζωή και να έχουν ψυχική ανθεκτικότητα. Ο τρόπος όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μέσω της παλιάς αυθεντικής κακοποιητικής γονεϊκότητας των uh, disciplinarian practices προηγούμενων δεκαετιών. Λοιπόν, πάω πίσω στο mail του Αλέξανδρου. Λέει ότι υπάρχει άποψη ότι σήμερα υπερδιαγνώσκονται οι ψυχικές διαταραχές και ότι η παθολογοποίηση απλών ανθρώπινων συμπεριφορών δεν μας προετοιμάζει για τις πραγματικές προκλήσεις της ζωής όπως ένας χωρισμός ή το πένθος. Κάποιος μου έχει στείλει πρόσφατα κάποια φίλη στο Instagram μου είχε στείλει ένα μήνυμα στο οποίο έλεγε ότι δεν πρέπει να παθολογικοποιούμε τη γλώσσα και έλεγε ότι δεν πρέπει να λέμε ότι κάποιος που είναι λυπημένο έχει κατάθλιψη κλπ και και Αλλά έλεγε και όλος ότι δεν πρέπει να λέμε ότι ο πρώην μας ήταν αρκησιστής, πρέπει να λέμε ότι ο πρώην μας ήταν ένας δύσκολος χαρακτήρας που είχε δύσκολα παιδικά χρόνια κλπ κλπ και, και, και τη απάντησα, όχι, όχι. Ο ναρκισισμός δεν είναι ασθένεια. Ο ναρκισισμός δεν είναι παθολογία. Δεν ονομάζουμε κάποιον άρρωστο όταν τον πούμε ναρκισιστή. Ο ναρκισισμός είναι ένας τύπος προσωπικότητας που οφείλουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την ανθρώπινη κακία να μπορούμε να αναγνωρίζουμε σημάδια ναρκισισμού στους ανθρώπους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σκέψης της Schreier, bad therapy, έρχονται, οι ναρκισιστές, οι κακοποιητές, οι μισογίνιδες, οι μίσανδρες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζητήματα με τους άλλους ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκέψη μίσους και ρητορική μίσους, να πούν ότι καταστρέψατε την κοινωνία, παθολογικοποιήσατε την ανθρώπινη συμπεριφορά και δεν μας αφήνετε να κακοποιούμε με τη γλώσσα μας και με τις πράξεις μας. Εννοείται ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι πάντα καλή θεραπεία, αναλόγως που κάνεις ψυχοθεραπεία. Υπάρχει ένα ολόκληρο playlist στο κανάλι μας για την ψυχοθεραπεία, το οποίο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπου μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στο πώς επιλέγουμε ψυχολόγο και πώς είναι καλύτερα να γίνεται η ψυχοθεραπεία. Ουσιαστικά πώς είναι καλύτερα να γίνεται η επιλογή θεραπευτή. Η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο. Όχι σκέτο ψυχοθεραπευτή. Αυτή είναι η δική μου γνώμη φυσικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και σκέτοι ψυχοθεραπευτέ οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Χρειάζεται προσοχή. Και αναπτύσσουμε την κρίση, Αλέξανδρε, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχοεκπαιδευόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν καλύτερα αν η θεραπεία που κάνουν είναι καλή και μπορούν να βοηθήσουν και το θεραπευτή στη δουλειά τους. Λοιπόν, τελειώνω διαβάζοντας ένα σχόλιο από τον Άκη, το οποίο το έβαλε χθες κάτω από το χθεσινό βίντεο, Λέει λοιπόν ο Άκη, που είναι στην Ιταλία, ο οποίο ψυχοεκπαιδεύεται εδώ και δύο χρόνια περίπου. Θέκλα μα, αγαπημένη. Ξέρω ότι έχετε πολλέ δουλειέ αυτέ τι μέρε και σκέφτηκα να μην σου κλέψω ούτε λεπτό και να σου έγραφα όταν τελειώνετε. Όταν τελειώνατε τι δουλειέ σα. Όμω το βίντεο αυτό, δηλαδή το χθεσινό βίντεο, με έσπρωξε να σου γράψω τώρα. Σήμερα είχα την τελευταία συνάντηση με την Κλαούτια, την ψυχολόγο. Είπε ότι έχω όλα τα εργαλεία για να δουλέψω γνωρίζοντας πως τα περισσότερα τα είχα ήδη από εσένα. Είπε ότι αν όλοι οι θεραπευόμενοι της ήταν ψυχοεκπαιδευμένοι από πριν, η δουλειά της θα γινόταν καλύτερα και γρηγορότερα και θα είχε χρόνο να βοηθήσει περισσότερο κόσμο. Είπε πως ήταν τιμή τη και χαρά τη να δουλέψει με έναν ψυχοεκπαιδευμένο σου και σε ευχαριστεί όπως και εγώ. Και επειδή το σχόλιο μεγαλώνει αρκετά θα κλείσω με αυτό. Καμιά θεραπεία δεν γίνεται που και που και όποτε θυμηθούμε παίρνουμε ένα χάπι και όλα καλά. Και πάλι ευχαριστώ, ήταν τη τα Κλαούτια και πολλά χαιρετίσματα από την Κλαούτια. Η στερόγραφο, η ψυχοεκπαίδευση εννοείται συνεχίζεται. Ο Άκη είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη του καναλιού μα, ο οποίο ζει στον μπάρι τη Ιταλία, ο οποίο ψυχοεκπαιδεύτηκε για ικανό χρονικό διάστημα, για 1,5 χρόνο περίπου ψυχοεκπαιδευόταν. Αποφάσισε μετά να κάνει ψυχοθεραπεία και η Κλαούτια είναι η ψυχολόγο του, η οποία του είπε αυτά που μα μετέφερε στο χθεσινό βραδινό σχόλιο και τελειώνω αυτό το βίντεο με αυτό. Δεν υποτιμούμε την ψυχοθεραπεία. Το κανάλι αυτό πάντοτε προωθεί τη ψυχοθεραπεία. Ναι, υπάρχει καλή θεραπεία και κακή θεραπεία. Όπως υπάρχει καλή φυσιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και κακή φυσικοθεραπεία. Όπως υπάρχει καλή θεραπεία ιατρική και κακή θεραπεία ιατρική. Δεν είναι η θεραπεία κακή αυτή καθ' αυτή, ψυχοθεραπεία κακή αυτή καθ' αυτή. Η κουλτούρα της θεραπείας έτσι όπως την ονομάζει η Schreier στο βιβλίο της Bad Therapy δεν δουλεύει με τον τρόπο με τον οποίο ισχυρίζεται και επιχειρηματολογεί η Schreier όπως δουλεύει. Απλώς εάν κάποιος είναι κακοήθης άνθρωπος και ψυχοεκπαιδεύεται μπορεί να πάρει εργαλεία από την ψυχοεκπαίδευση για να το παίξει θύμα να το παίξει καημένο, ενώ στην ουσία είναι ο ίδιο κακοποίητη. Σα το έχω πει πολλέ φορέ ότι και εδώ στο κανάλι μα παρακολουθούν συστηματικά ναρκισίδια, ναρκισιστέ τα βίντεο και οι περισσότεροι από αυτού τα παρακολουθούν με προφίλ που έχουν ήδη μπει σε απόκρυψη ή και με τα καινούργια προφίλ που φτιάχνουν για να ξαναγράψουν τοξικότητε και ξαναμπαίνουν σε απόκρυψη και κάποιοι από αυτού παρακολουθούν χωρί να κάνουν σχόλια. Δεν σημαίνει ότι επειδή άνθρωποι κακοήθης θα πάρουν κάποιες αρχές της θεραπείας και κάποια πρόοδο της ανθρωπινής φυλής που έρχεται μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και των ανθρώπων ενωμένα, αλλά και της κοινωνίας να καταδικάσουμε τη θεραπεία γενικά και να πούμε ας μην προσέχουμε τα τραύματα και ας μην δείχνουμε συνέστηση στους συνανθρώπους μας και στους εαυτούς μας για τα τραύματα τους και να μην δείχνουμε συμπόνια γιατί δεν θα γίνουν δυνατοί και σκληροί άνθρωποι. Προτιμώ να είμαστε υγιείς άνθρωποι οι οποίοι να βιώνουμε τα συναισθήματα μας και να κάνουμε και πνευματικό αγώνα μέσα μας ούτως ώστε η όποια δύναμη μας, η όποια λεβεντιά μας να είναι αυθεντική και όχι ψεύτικη. Γιατί είναι τζάμπα μάγκας αυτός που δεν αγγίζει το τραύμα του, που αποκρύβει το τραύμα του. Και το παίζει μια χαρά, κακοποιώντα και τραυματίζοντα άλλου ανθρώπου. Και είναι σας δικέ σα απόψει. Θα χαρώ πολύ να τι διαβάσω στα σχόλια. Σα αγαπώ. Γεια. Mm. Yeah.